να είστε μια δεμένη παρέα και αγαπημένη. Θέλω να μου πεις γενικότερα πώς συμβούλεψες ή τι είπες στο Δημήτρη τον Παπανότα μετά την κόντρα που ξέσπασε με την κυρία Μπαλατσινού. Γιατί είναι φίλος σου ή συνεργάτης, τον αγαπάς. Γενικώς θεωρώ ότι σε τέτοιες ιστορίες πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι και αυτό ήταν κάτι που συνέστησα στο Δημήτρη. Ήταν επιλογή και δική μου και της αρχισυντάκτριάς μας να μην προβάλλουμε αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή, ούτε το σχόλιο που έκανε η Τζέννη για τον Δημήτρη. Και από εκεί, ας το πούμε έτσι, λίγο το πράγμα εκτροχιάστηκε. Ούτε και όλα αυτά που είχε να πει ο Δημήτρης. Θεωρώ ότι είναι μια διαφορά που αφορά εκείνους τους δύο. Ο Δημήτρης πολλές φορές έχει σχολιαστεί ως ο κακούλης της εκπομπής, αλλά δεν είναι έτσι. Απλά έχει ένα πιο ιδιαίτερο χιούμορ. Ώρες-ώρες έχει κάποιες αιμονές με κάποιους ανθρώπους και μπορεί να πει κάτι, αλλά δεν έχει κακή πρόθεση. Θέλω να πω ότι ακόμα και με την Τζέννη, που ίδια ίσως θεώρησε ότι θίχτηκε από κάποια σχόλιά του, ξέρω ότι δεν είχε κακή πρόθεση, απλά μετά είναι αυτό που λέει ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο, και μετά λίγο το πράγμα ξεφεύγει. Ο Δημήτρης Παπανότας, αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, όπως και ο Δήμος Βερίκιος, είναι δύο προσωπικότητες και τους βάζω μαζί γιατί είναι οι δύο άνθρωποι που μπορεί να πούνε κάτι πιο τραβηγμένο, πιο αιχμηρό, πιο καυστικό στην εκπομπή. Είναι δύο άνθρωποι που δεν ακολουθούν ούτε σκαλέτα ούτε ακουστικό. Στο Δημήτρη συγκεκριμένα, αν του πεις μην πεις αυτό, θα ξεκινήσει η εκπομπή και θα πει αυτό. Είναι λειτουργεί και εντελώς αντίστροφα. Δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση γιατί θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι ο Δημήτρης είναι 30 χρόνια στο χώρο, είναι και πολύ παλιότερος από μένα και δικαιούται να έχει την άποψή του. Ούτως ή άλλως θεωρώ ότι δεν ξεφεύγει. Είναι κόσμιος σε γενικές γραμμές. Μπορεί κάποιες φορές λίγο να το παρακάνει, οκ. Okay. Αλλά έτσι θα πειράξει και εμένα, θα πειράξει και ο ένας τον άλλον. Δεν υπήρχε κακή. Ξέρω ότι δεν υπάρχει κακή πρόθεση. Έχει τύχει να με πάρει πολλοί κόσμος και για κάτι που είπε ο Δημήτρης και για κάτι που είπε ο Βερίκιος. Και σε όλους λέω, δεν υπήρχε κακή πρόθεση, αλλά αν έχεις να λύσεις κάτι, λύσ' το με αυτό. Ο Δημήτρης, όσον αφορά με την Τζέννη, υπερέβαλε σε κάτι και ίσως ενδεχομένως να έχασε και το δίκιο του. Δεν θέλω να πάρω, γιατί σου λέω, από τάκτη και από λεπτότητα, από την πρώτη στιγμή θέλησα να πέφω. Την Τζέννη την εκτιμώ, έχω κάνει και παρέα μαζί της, μας έχει τιμήσει και σαν εκπομπή. Κάθε χρόνο ερχόταν ως καλεσμένη, ακόμα και όταν ήταν στο πρωινό του Μέγα με ζωντανή σύνδεση. Αντίστοιχα και εμείς την έχουμε στηρίξει πάρα πολύ και έχουμε πολύ ωραία λόγια. Το ότι ο Δημήτρης όντως μπορεί κάποιες φορές να έλεγε κάτι για τη σχέση της ή για το πώς μπορεί να έχει κάνει κάποια παρέμβαση, αυτό είναι κάτι άλλο και για το Ρουβά, λέει, και για πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί κάποιες φορές όντως να το παράκανε και δικαίως η Τζέννη να ενοχλήθηκε. Μπορεί και ο Δημήτρης δικαίως να ενοχλήθηκε γιατί αυτό το σχόλιο που έγινε ήταν κακό. Δεν θέλω όμως να πάρω θέση, είναι κάτι που αφορά εκείνους τους δύο. Επειδή γενικότερα τα έχεις καλά και με τον Δημήτρη και με την Τζέννη, θα σκεφτόσουν να παρέμβεις προκειμένου να γεφυρθεί το χάσμα και να τα ξαναβρούνε. Όχι, θεωρώ, αν μου το ζητούσε κάποιος από τους δύο και βλέπω ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος, ναι, αλλά όχι να πάρω εγώ μια τέτοια πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι είναι κάτι που αφορά εκείνους τους δύο. Σε ό,τι αφορούσε εμένα, για την εκπομπή μου, δεν ήθελα να υπάρχει στην εκπομπή. Και για την ομάδα μου επίσης θεωρούσα ότι δεν είναι καλό να γίνουμε εμείς μέρος όλης αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, να το συνεχίσουμε. Αυτό αποφασίσαμε εκείνο το πρωί με την αρχισυντάκτριά μας και το σταματήσαμε εκεί. Και θεωρώ ότι και ο Δημήτρης το σταμάτησε μετά την παρέμβαση που είχε στην εκπομπή στο Ε στο Ομένιο. Κατάλαβε και εκείνος ότι φτάνει.